Θα πάμε κυρίες και κύριοι στον χώρο της αυτοδιοίκησης. Έχουμε στο δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του ΓΟΕΣ τον επικεφαλή της Μίζωνος Αντιπολίτευσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και πρώην Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, τον κύριο Δακή. Καλησπέρα σας, κύριε Δακή. Κύριε Βακρατά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα στους κύριους που παρακολουθούν το δελτίο σας. Να είστε καλά. Να ξεκινήσουμε λίγο. Το βασικό θέμα που απασχόλησε στο τελευταίο Περιφερειακό Συμβούλιο, αλλά τελικά δεν συζητήθηκε, είναι το θέμα του υπερταμείου. Είδαμε τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Καρυπίδη, να λέει ότι ό,τι εξυπηρετεί το δημόσιο δεν πρόκειται να πάει ούτε για αξιοποίηση, αφήνοντας εχμές εσάς και στην κυρία Ζεμπιλιάδο ότι θέλετε να αλλάξετε την ατζέντα, αλλά είδαμε και πολύ σκληρό εσάς να μιλάτε για ξεπούλημα της κυβέρνησης στην περιοχή μας. Κύριε Βακρατά, είχαμε αποφασίσει σε Περιφερειακό Συμβούλιο αρχές Σεπτέμβρη, όταν έγινε γνωστό το πρόβλημα με το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας με τις αποφάσεις της κυβέρνησης Τσίπρα Καμένου, ναι, ότι θα γίνει μια ειδική συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου που θα μας δοθούν έτοιμα όσον αφορά τα στοιχεία, όλα τα δεδομένα από τα περιουσιακά στοιχεία των 4 νομών της Δυτικής Μακεδονίας που πάνε σε αυτή τη διαδικασία. Τέτοιες συνεδρίες του Περιφερειακού Συμβουλίου δεν έγινε και αντιθέτως στην συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου την τελευταία μπήκε σαν τελευταίο θέμα της συνεδρίασης χωρίς να υπάρχει εισήγηση. Απλώς ανεφέρονται οι 4 χωρικοί αντιπεριφερειάρχες ως εισηγητές, χωρίς όμως να υπάρχει η παραμικρή εισήγηση. Προσπάθεια του κυρίου Καρυπίδη, συνεργαστή συνεργασία με τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ να υποβαθμίσουν αυτό το ζήτημα, ναι, το οποίο προσπάθησαν να το περάσουν εγκρυπτό και χωρίς να κάνουν καμιά ενημέρωση ούτε της Βουλής των Ελλήνων ούτε των τοπικών κοινωνιών, είναι χαρακτηριστικό της διάστασης να υποβαθμίσουν αυτή την αρνητική εξέλιξη για τον τόπο μας. Πάντως ο κύριος Καρυπίδης είναι καθησυχαστικός ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Μιλάει μέχρι και για fake news και ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο για την περιοχή μας. Είναι πραγματικά αξιοθρύνητο το γεγονός, ναι, ότι ο εκλεγμένος Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, ναι, μιλάει για ψεύτικα νέα, fake news όπως λέτε, τη στιγμή που υπάρχουν επανωτά φύλλα της εφημερίδας της κυβερνήσεως που αναφέρονται στην προπαρασκευή, στην ενεργοποίηση και στα μετέπειτα αυτής της διαδικασίας. Εγώ θα περίμενα, όπως και όλη η κοινωνία, από τον κύριο Καρυπίδη να ορθώσει ανάστημα ξεκάθαρης αντίδρασης και με σαφή τρόπο, όπως ζήτησα, ναι, και εγώ, διεκδίκησης του να μην προχωρήσουν αυτές οι αρνητικές διαδικασίες για τον τόπο μας. Εσείς πιστεύετε ότι δεν διεκδικεί η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας τίποτα, ότι έχουν αφαιθεί έτσι όλα? Θέλω να σας τονίσω ότι το πρόβλημα δεν είναι, όπως ξέρετε, μόνον στη Δυτική Μακεδονία, είναι πανελλαδικό. Μάλιστα. Και δείχνει την κατάντια στην οποία έχει περιπέσει η χώρα μας, που οι αποφάσεις ξεπουλήματος ψηφίζονται από την πλειοψηφία της συγκυβέρνησης Τσίπρα Καμένου με κωδικούς, ώστε να μην γίνει γνωστή αυτή η διαδικασία στους Έλληνες πολίτες, με την εντολή των οποίων αυτοί που ψήφισαν αυτά τα επέσχυντα μέτρα βρίσκονται στη Βουλή και υποτίθεται ότι εκπροσωπούν τα συμφέροντα όλων μας, γιατί μιλάμε για δημόσιο χώρο, μιλάμε για περιουσία η οποία είναι των Ελλήνων. Ακριβώς μιλάμε έτσι, ναι, για περιουσία που κανένας ποτέ δεν διανοήθηκε να θέσει σε αμφισβήτηση. Μάλιστα. Και όλο αυτό δεν έχει την παραμικρή σημασία και αξία με τη διαδικασία της αυτό που λένε ορισμένοι δήθεν αξιοποίηση της περιουσίας των Ελλήνων. Μάλιστα. Υπάρχει δε και ένα άλλο ψέμα, ότι αυτό γίνεται για να πιστούν ότι πρέπει, για να πιστούν όσοι δεν πείθονται, ότι αυτό γίνεται για να
μπορέσουμε να έχουμε ένα αρχείο της περιουσίας του δημοσίου χώρου, της κρατικής περιουσίας. Μεγαλύτερο ψέμα δεν μπορούσε να υπάρξει.